Ρομπέρ από τον Χαμτανή πάσα. Ρομπέρ, η σέντρα στην περιοχή. Γκιέ, ο Παπουλής εν τέλει. Είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το Απόλλων Ερμής 1-0. Πολύ καλή δουλειά από τον Ρομπέρ. Ο Γκιέ βρήκε πρώτος την μπάλα. Ήταν ο Παπουλής όμως που με το κεφάλι σημειώνει το 1-0. Προωθημένη πάσα δυνατή για τον Γκιέ εντός περιοχής. Γκιέ από δύσκολη γωνία. Πολύ όμορφο γκολ. Πολύ όμορφο τελείωμα από μια δύσκολη γωνία για τον Γκιέ, ο οποίος μέσα σε 1,5 λεπτό σημειώνει το Απόλλων Ερμής 2-0. Πολύ καλό τελείωμα. Καλό το 1-2-3 με τον Παπουλή να βρίσκει χώρο για το shoot goal. Ένα πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ. Θα κερδίσει τον Αραμπατζή. Απόλλων Ερμής 3-0. Φοβερός ο Απόλλωνας στο δεύτερο μισό του πρώτου μηχρόνου και ο Παπουλής είναι αυτός που σημειώνει το 3-0 δεύτερο γκολ για τον ίδιο σήμερα. Τελέστηκε το κόρνερ για τον Ερμή, φεύγει μπάλα. Μπεμπά το σιούτ, μείωση για τους φιλοξενούμενους. Βρέθηκε ευνοϊκά η μπάλα στα πόδια του Μπεμπά, ωστόσο ο ίδιος στόχευσε και βρήκε όμορφα τα δίχτυα. 3-1 ο Ερμής. Γκιέ, πανέμορφη τρίπλα και συνεχίζει με μπάλα. Αμπράμ Γκιέ θέλει να μπει στην περιοχή ανάμεσα από δύο. Γκιέ, γκολ, δεύτερο γκολ για τον ίδιο σήμερα. 4-1 ο Απόλλωνας, καθαρίζει το παιχνίδι ουσιαστικά. Το τελειώνει εδώ στο 82. 4-1. Καρσία, ξεμαρκαρίστηκε ο Λόπες στην Βούλα, γκολ. 5-1 το κερασάκι στην τούρτα για τον Απόλλωνα. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το τελικό σκορ απόψε εδώ στο Τσίριο στάδιο. Ο Λόπες γράφει το Απόλλων Ερμής 5-1. 33ο λεπτό, φάουλ για την Ομόνια. Αλίπιο εκτελεί με δύναμη και απευθείας η μπάλα στα δίχτυα αφού άγγιξε την μπάλα ο Σκέμπρη. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 33ο λεπτό. Ο Αλίπιο πήγε για απευθείας, ο Σκέμπρη έβαλε το κεφάλι εκεί. Μεγάλη φάση για την Ομόνια, το πλασέ, νέα φάση, γκολ! 2-0 η Ομόνια με τον Χατζηβασίλη. Δευτέρου ημιχρόνου, στο 48ο λεπτό συγκεκριμένα, η Ομόνια βάζει τις βάσεις για να επικρατήσει το σημερινό παιχνίδι. Πολλές πάσες, ο Ριόλ τώρα ψάχνει τον χώρο, νέα προσποίηση, βγάζει στον Αϊρό, στον Καρλίτος. Το γύρισμα, ευκαιρία, το πλασέ γκολ. Στο 51ο λεπτό, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η φιλοξενούμενη ομάδα. Νέα ευκαιρία για την Αλέο Μοντέιρο στο έδαφος. Πέναλτι από τον κύριο Σκαμπούλη. 86ο λεπτό, ο Μοντέιρο θα κερδίσει πέναλτι. Ευκαιρία για την ΑΕΛ να ισοφαρίσει και το κάνει ο Μοντέιρο. 2-2 στο 87ο λεπτό, ισοφαρίζει η ΑΕΛ. Ο Ριόλ. Περνάει Μοντέιρο η τελευταία φάση και τον γκολ. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα 3-2 η ΑΕΛ.